Θέμα, ρε. Πες μας, σε παρακαλώ, γιατί σε έχουμε φέρει σήμερα εδώ πέρα. Σήμερα αλλά πες τα λίγο γρήγορα, γιατί βιάζομαι. Σήμερα με έχετε φέρει ένα upgrade, γιατί αποφάσισα να ξεκινήσουμε. Καλά, όχι τόσο γρήγορα. Απλά κατάλαβες. Θέλω λίγο να τελειώνουμε, γιατί τα έχω μέρες εδώ με κοιτάνε. Έχω πει ότι στις 4 η ώρα θα είναι έτοιμο το PC. Και θα παίζεις. Είναι 2 και 21. Που έχω πει ότι δεν μπορεί, κάτι θα πάει λάθος. Κάτι θα πάει λάθος. Και θα σε αφήσω να πατήσεις και το κουμπί. Μου λέει ο Σάκης ότι το PC μου έχει αρχίσει να ψιλοπαλιώνει, γιατί όσο τούμπανι και εντενημέδουσα, τα χρόνια περνάνε, για όλους δυστυχώς. Αυτό τώρα τι το έπαιρνε, ρε καρατζά, ρε καρατζά, αυτό τώρα γιατί το έπαιρνε, φίλε ο τύπος. Κάποιον εννοούσε τώρα, τι εννοούσε, τι εννοούσε, ρε φίλε. Θα τα πούμε μετά. Τέλος πάντων, πες, άντε. Τα χρόνια περνάνε, οπότε λέει θέλω νέο τούμπανο PC με DDR5, PCI5, καινούριο δίσκο σούπερ γρήγορο, μνήμες, ο επεξεργαστής ο Intel ο καινούριος λέει Spy Record, Overclock, τέτοια, τι φάση, εγώ γιατί, τι γίνεται. Και σκάει τηλεφωνάκι, το οποίο δεν είναι εδώ γιατί δεν χωράνε στο γραφείο άλλα πράγματα. Σκάει τηλεφωνάκι, Gigabyte. Θα σου πω πως έσκασε. Μου έχει πάει στα νεύρα, λέω, το rendering στη Μέδουσα. Ας μπω να δω, να παραγγείλω έστω κάποια βασικά πράγματα. Δεν ήθελα να μπω σε πολύ μεγάλη διαδικασία, έστω κάποια βασικά πράγματα. Μία καρτούλα, κάτι, ναι. Κάρτα, να σου πω την αλήθεια, όχι τόσο, αλλά ένα CPU, μία RAM έτσι καινούρια. Ξέρεις, λίγο να τονωθεί. Και μπαίνω να δω και. Λέει του λέω του καρατζά να ξέρει ότι κάποια στιγμή πρέπει να παραγγείλω και λέω κάποια πράγματα. Και λέω ο καρατζάς, θες να πούμε την Gigabyte, μήπως και. Και σκάει σαν να η Βασίλης. Και σκάει δύο μέρες μετά ο καρατζάς, δεν θα την πω, εγώ το είχα ξεχάσει. Και σκάει δύο μέρες μετά ο καρατζάς. Το κανόνισε. Ούτε μίλησε, ρε. Και σκάνε τα πορτοκαλί πραγματάκια. Καταρχάς, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Gigabyte που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα. Αυτό είναι ένα PC το οποίο είναι για εμένα. Το χρησιμοποιώ και για το gaming που κάνω, γιατί τελευταία βλέπετε ότι έχει ανέβει, ρε παιδί μου, η κατάσταση με το gaming. Βγαίνουν πολλά παιχνίδια στο PC, κάτι Atomic Heart που έρχονται, κάτι τέτοια πράγματα. Το DLSS3 ξεκίνησε να δίνει πόνο. Εγώ δεν είχα 40.000 σειρά, την είχε πάρει. Αυτή για μένα δεν είναι σειρά. Ναι. Η 40-80. Θα σου δώσω και σένα, για μένα είναι, ευχαριστώ, παιδιά. Την προηγούμενη την πήρε ο Αλέκος, τη 4090, για να κάνει το μοντάζ. Οπότε άντε, εγώ ήθελα DLSS3. Θα την αφήσω. Ήθελε ένα DLSS3. Τέλος πάντων, για να μπούμε λιγάκι στο ψητό, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά και 4 ώρα δεν τελειώνεις. Ανταποκρίθηκε λοιπόν η Gigabyte, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έστειλαν ένα ολόκληρο PC πλην ενός αντικειμένου τροφοδοτικού, το οποίο τους είπα άστο, θα το κανονίσω εγώ, έχω. Μην μπαίνετε σε έξοδα. Γέμισε το τραπέζι μου μεταξύ. Λέω, ρε παιδιά, σας πω κάτι. Μην μπαίνετε σε έξοδα. Έχω, βάλω το παλιό. Έχω τροφοδοτικό. Στείλτε όλα τα άλλα. Στείλτε και όλα βλέπω ότι έχουν στείλει πραγματάρες. Και έχουν στείλει πραγματικά πραγματάρες. Να πω τι είναι αυτό το PC για να ξέρουμε για ποιο λόγο το φτιάχνουμε. Αυτό το PC είναι, όπως είπα προηγουμένως, για το gaming το δικό μου, το προσωπικό που θέλω να παίζω τα παιχνίδια, ξέρεις, τα τελευταία με τα DLSS μου, με τα 4K αναλύσεις μου κτλ. Είναι ένα PC το οποίο αξιοποιώ και χρησιμοποιώ πάρα πολύ για να κάνουμε render και export videos. Πολλές φορές κάποια live stream πολύ μεγάλα, κάποια inferno videos, κάποια unboxholics videos που εγώ παίρνω το timeline από τον Αλέκο αλλά κάνω εγώ το export. Χρειάζομαι ένα καινούριο CPU. Τέλος πάντων, ήθελα ένα workhorse. Και έστειλε λοιπόν αυτά εδώ τα πραγματάκια. Τα πάντα πλην του PSU που έχω εγώ, θα σας το δείξω μετά, 1200 της Cooler Master. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά, εντάξει, και τα πολύ ακριβά. Θα έλεγα. Και τα πολύ ακριβά, καρδιά, έχεις ναι, δίκιο. Ναι, εγώ πάντα με αυτό μου αρέσει. Θα ξεκινήσουμε από τον επεξεργαστή. Παιδιά, ήθελα να ξαναεπιστρέψω στην Intel. Λυπάμαι. Ο συγκεκριμένος είναι θηρίο, έχει σπάσει όλο το overclocking record, ο 13900K, είναι η ολοκένουργια αρχιτεκτονική της Intel και είναι όντως πανίσχυρος. Είναι πανίσχυρος και είναι πανίσχυρος και στο gaming και σε όλα τα υπόλοιπα ό,τι και να το ζητήσεις. Είναι φανταστικός επεξεργαστής. Είχα κουραστεί λιγάκι με τους 64 πυρήνες από Threadrippers και ιστορίες. Ναι, τούμπανα, σκυλιά, αλλά δεν έλειψαν οι φορές που μου έσπασαν τα νεύρα. Ήθελα κάτι πολύ stable, κάτι που δεν θα μπω στη διαδικασία ούτε του extreme overclocking. Γενικά μου έχει φύγει αυτό. Μου έχει φύγει το να πειράξω, να καστομάρω πολύ το PC μου. Θέλω κάτι έτοιμο, καλό, ποιοτικό, επώνυμο, τούμπανο, να μπορώ να στηριχτώ πάνω του για δουλειά και γι' αυτό προτίμησα οπωσδήποτε κάτι σε Intel. Και φυσικά πήρα τον καλύτερο. Από τους καλύτερους Intel. Ο συγκεκριμένος νομίζω με boost θα είναι μέχρι και τα 5,8 GHz. Ναι. Κάρτα γραφικών
Δεν ήθελα τη 4090, να είμαστε ειλικρινείς. Είναι υπερβολή η 4090 για το gaming που θέλω εγώ, για 4K gaming. 4080 της Gigabyte, εξαιρετικό τερατάκι. Σε motherboard παίξαμε, μου έστειλαν, την Z790 Aorus Elite AX, φυσικά το καινούριο chip πάνω, το 1700 LGA. Και ήταν καιρός για αναβάθμιση, γιατί υποστηρίζει και PCIe 5 και DDR5. Ακριβώς. Γενικά τα PC έχουν προχωρήσει πολύ και ναι, αυτή έχει όλες τις νέες τεχνολογίες πάνω. Ακριβώς, θα την ανοίξουμε και αυτή σε λίγο να τη δούμε. Από RAM, μιας και είπες DDR5, από RAM μας έστειλαν, δεν ήξερα ότι έχει τόσο καλές RAM η Gigabyte, δεν κάνω πλάκα. Και εντυπωσιάστηκα. Aorus σειρά πάλι, DDR5, χρονισμένες στα 5200 MHz, με XMP3 profile και 64 GB συνολικά, έτσι. Συνολικά είναι 4 ντυμάκια, των 16 το καθένα, 64 στο σύνολο. Τα γκάζια. Έχουμε γκάζια, και αυτό δεν το ήξερα. Ναι, ότι ναι, έχει ναι. Premium. Γενικά η Gigabyte SSD φτιάχνει πολύ πράγμα πλέον. Gigabyte και το κουτί είναι της Gigabyte, έτσι. Όλα. Είναι όλα Gigabyte, όλο το μηχάνημα είναι Gigabyte πλην του PSU. Έτσι. Έχουμε όρους Gen 4 7000. Πρόσεξε τώρα, έτσι. 7000 MB δευτερόλεπτο. Τρελό γκάζι. Θα τον δούμε και αυτόν τον SSD σε λίγο, τον M2. Και για να ψήξουμε τον CPU, την κάρτα για την ώρα. Δεν θα την ψήξουμε, ψήχεται μόνη της καλά. Τον CPU θα τον ψήσουμε. Θα τον ψήξουμε. Μακάρι να μην τον ψήσουμε. Μακάρι να μην τον ψήσουμε. Σας ηγετεύω, κυρία Gigabyte. Aorus Waterforce 360. 36'άρια, τριπλό ψυγιάκι, τούμπανο ψυγιάκι. Θαρώ πως θα κάνει τέλεια και τη δουλειά. Πού θα μπουν όλα αυτά. Και από κουτί. Εδώ είσαι. Αυτό το οποίο. Τι ιδιαίτερο κουτί είναι αυτό. Τι ιδιαίτερο και παράξενο κουτί έχει τι κάνει εδώ. Τι σχήμα έχει. Επιθετικό. Όχι μόνο ότι είναι επιθετικό. Κοίτα εδώ πάνω. Έχει μέχρι και HDMI. Πότε φορά βλέπω HDMI. Μπροστά. Ναι, είναι άμα θες να κουμπώνεις VR και τέτοια εύκολα. Χλακ. Έχουμε ονομασία γι' αυτό. Φαίνομαι. Γεια σου, Τουμάν. Έχουμε ονομασία γι' αυτό, ρε παιδιά. Το κουτί. Πώς τη λέγεις. Χριστός. Βασικά, κοίτα, τα πισιά σου το ονομάζεις. Το προηγούμενο λεγόταν Μέδουσα. Αυτό πρέπει συμβούλιο να το τώρα ένα όνομα, ναι. Να του βγάλουμε ένα όνομα. Θες να το πούμε Γιγκασάκης. Κάτι ξέρεις. Γιγκασάκης. Τον Γιγκασάκη. Όχι Σάκης, Γιγκασάκη. Γιγκασάκη. Πώς λένε, Ναγκασάκη. Που έχει και κάτι σαν Ιαπωνικά εδώ πάνω. Γιγκασάκη. Εγώ στο δίνω. Το δίνουμε. Τέλος. Δες πώς θα είναι αυτό το πισί, σφίξε κι εσύ. Κρίτζαρο τόπος. Για όλα αυτά θα υπάρχουν links στην περιγραφή και θα υπάρχει και link και ονομασία για το κουτί το οποίο δεν το έχουμε τώρα. Το γιγκασάκι. Βγάλαμε το κουτί και το πετάξαμε τη συσκευασία, ρε, κανονικά. Θα το έχει κάτω τέλος πάντων. Λοιπόν, Σάκη, πρέπει να αρχίσουμε το χτίσιμο. Ναι, σε μια μισή ώρα το πιστεύω θα τρέχει η παιχνίδια. Χρειαζόμαστε ένα κατσαβίδι και τον Αναστάση έξω από το στούντιο. Παίρνεις τον ήχο σου και φεύγεις. Τον καφεδάκο σου μην ξεχάσεις, αδερφέ μου. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Θέλω μια χάρη. Παρακαλώ. Επειδή αυτό είναι το δικό μου το PC, για οτιδήποτε μικροσφάλμα προκύπτει, πρέπει και οφείλω να κατηγορώ μόνο εμένα. Καλά, αυτό τον κατηγορούμε μόνο για να πάτε. Μόνο αυτό τον κατηγορούμε μόνο για να πάτε. Μόνο που η άβρα του υπάρχει στο στούντιο. Φταίς έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και αν γίνει σε αυτό το PC κάποια στιγμή, θα λέω ότι φταίει ο Αναστάσης. Αλλά, οπότε θέλω, μια και δεν έχουμε τριγκάκι σήμερα και ιστορίες, θέλω να διαχειριστώ εγώ τα βασικά κομμάτια. Πρώτο PCB δηλαδή, χωρίς τον τριγκάκι, θα πάει ναι, τέλεια. Επίσημα, λοιπόν, ναι. Βγάλε μου λοιπόν τη motherboard. Ξεκινάμε. Η οποία μαντέψτε, του είπα. Πες λίγο τι τους είπα για το χρώμα. Μαύρη. Χρώμα, ναι, μαύρη. Και που έχει αυτά τα κόκκινα εδώ, αναγκαστικά. Ναι, εντάξει, αυτά θα τα φέρε ένα μαρκαδωράκι. Ναι, πόσο τούμπανι, δες. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η motherboard. Κατάμαυρη, ωραία. Εδώ είναι το LGA socket φυσικά, το 1700. Είναι dual channel DDR. 4 ντυμάκια εδώ πέρα. Από εδώ κάτω κρύβεται και το chipset. Ο M2 πρέπει από εδώ πέρα να κουμπώνουν, οι M2, ναι, υποθέτω. Στο πίσω μέρος έχει USB 3.2 αυτές οι κόκκινες. Keyblade USB 3.2. Νομίζω είναι USB 3. Είναι USB 3 αυτές. 3.2 3.2 είναι οι κόκκινες και οι μπλε. Εντάξει, το πιάσαμε. Αυτό είναι. Έχει DisplayPort, έχει HDMI, έχει Type-C. Έχει και Wi-Fi 6. Ακριβώς, auxiliary φυσικά, line-out και τα λοιπά. Και οπτική. Εδώ πέρα τώρα πρέπει να βγάλουμε... Λοιπόν, CPU. CPU.
Έρχεσαι εδώ. Εγώ θα δίνω, εσύ θα βάζεις. Φαντάζεσαι να βάλεις τον Αναστάση. Ευτυχώς δεν είναι από αυτούς που έχει τα πινάκια να τα στραβώσει. Με τον πουτάκι. Τα πινάκια είναι πάνω στη μητρική, οπότε φύγει πολύ μακριά. Ούτε να το κοιτάς. Ούτε να το κοιτάς, θα το χαλάσεις. Να σας πω λίγο κάτι. Είμαστε ψυχάκιδες όλοι. Εκτός από αυτό, ρε παιδί μου, στον κόσμο των υπολογιστών θα ακούσετε διάφορους να θεωρούν την άποψή τους την απόλυτα σωστή. Εντάξει. Στην πραγματικότητα, στις περισσότερες φορές είναι τι έχει συνηθίσει ο καθένας. Θέλω δηλαδή συγκεκριμένη πάστα λειτουργώ στο CPU μου. Δεν μπορώ άμα δεν έχω την Arctic Silver. Άλεξ, θέλω να τη δεις, αυτή είναι ευλογημένη διαδικασία. Αυτά δεν γίνονται πολλές φορές στη ζωή σου. Να τις. Κουμπώθηκε. Έχει ένα μπαλαντζαρισματάκι. Ο CPU. Να μην ξεχνάτε ότι αυτές οι τέσσερις εγκοπές είναι πάρα πολύ σημαντικές και καθορίζουν την πλευρά με την οποία θα κάθονται, έτσι. Έρχεται λοιπόν αυτό έτσι εδώ και κοιτάξτε τι θα γίνει τώρα, κοιτάξτε. Θα πεταχτεί μόνο του. Μόλις έρθω εγώ. Λακ, πού το ήξερες? Μαλάκα, εγώ μήπως έχεις βάλει 5.000 CPU. Έχω μεγαλώσει σε αυτά, έχω βάλει 5.000 CPU. Και τσακ. Έτοιμο. Λοιπόν, έτοιμο. Ξέρεις τώρα, άμα θες μπορείς να έρθεις να το κοιτάξεις. Τώρα θα βάλουμε. Να το ξέρω, θα το γυρίσει ρε μαλάκα, το μύρισε. Ξέρεις τι θέλω, θέλω να γλύψεις λίγο το CPU μου εδώ. Όχι ρε Σάκη, όχι ρε Σάκη. Όχι. Μετά θα λέω ότι θα έχω το DNA, όχι. Φύγε ρε. Όχι, φύγε. RAM, οι οποίες πόσο τούμπανες είναι. Είναι τούμπανες, αλλά δεν είναι, ξέρεις, και η υπερβολή, ας πούμε. Όχι, είναι τόσο όσο. Πάνω έχει και τα timings, 40-40. Μα δεν βλέπω, πω, τι είπες για τα χρόνια πριν. 40-40-40-80. Εγώ το διαβάζω ακόμα, ναι. Αυτά είναι τα timings. 40, και 1,25 volt. Εδώ ναι, εδώ διαβάζω. 40-40-40. Εσάκι, όντως, κάντο πιο πίσω. Ξέρεις, πρεσβειοποίηση θέλει απόσταση. Τώρα γιατί με διαλύσει την ψυχολογία, ρε μαλαχισμένο. Εφόσον έχουμε 4 ντυμάκια, δεν μας ενδιαφέρει που θα μπει τι. Εντάξει, 4 slot. Οπότε κουμπώνες όπου θέλεις. Κούμπωνε πράγμα. Είναι όλες ίδιες. Χρησιμοποιούμε πάντα ίδιες RAM. Έτσι. Εννοείται αυτό, παιδιά. Ίδια... Άμα δεν βάλετε ίδιες RAM, μπορεί να έρθω στον ύπνο σας και να τις αλλάξω. Ναι, μπορεί να το κάνει ο Θέμης. Αυτό, παιδιά, έχει δίκιο. Δεν γίνεται, είναι παράνομο. Όχι, εκτός ότι είναι παράνομο, δεν δουλεύει. Μπορεί και να δουλέψει, αλλά δουλεύει, είναι παράνομο. Δουλεύει, σαν σύστημα δουλεύει. Όχι, μην λέμε μαλακίες τώρα. Δουλεύει σαν σύστημα, αλλά μπορεί να δημιουργήσει θέματα. Διάφορα. Ξέρεις γιατί μου αρέσει τώρα που έχω το Gigabyte όλο. Είναι όλα συμβατά με όλα συμβατά. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες, το περίπου. Ναι, ξαδερφάκια είναι όλα ένα σώμα. Είναι όλα ξαδερφάκια. Από το ίδιο χωριό είμαστε που λένε, δεν γίνεται να μαλώσουνε. Λοιπόν, βάζω και την τέταρτη. Έτοιμο. Μνημούλα. Πάμε πάρα πολύ καλά. Η ομάδα ρολάρει. Ρε εσύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τον SSD τον είδες. Τι κάνεις, βρε Gigabyte. Έχει ψύχτρα στο SSD. Όχι απλώς έχει ψύχτρα, έχει υπερτούμπανη ψύχτρα στον SSD. Αυτός πρέπει να γκαζώνει όντως, Άκη. Άγρια. Κοίτα τι θέλει τώρα εδώ. Τι έχει σκεφτεί εδώ η Gigabyte. Έχει σκεφτεί ότι άμα έχεις κοινές θνητές M2 φετούλες, εγώ σου βάζω ένα καλό, μια καλή ψύχτρα πάνω. Αυτή είναι εδώ. Τούμπανη. Να την ακουμπάει και να είναι κομπλέ. Αλλά αν πάρεις τη δικιά μας, την M2 φετούλα, θα σου τη δώσουμε τουρμπάτη. Εργαλείο, δεν το περίμενα. Εδώ. Μπήκε ο M2. Κουμπώσαμε CPU, κουμπώσαμε RAM. Σου φέρανε αυτό που φέρανε το μωρό μου. Ξέρεις ότι παίζεις να σου βάζεις στο μέτωπο αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα ψύχε το εγκέφαλος μετά και θα έχει περισσότερο δεν IQ. Δεν πειράζει, ας μου βάλει. Ο Σάκης Καρπάς συνιστά αυτήν εδώ την... Arctic Silver. Arctic Silver, εδώ και 20 χρόνια. Άμα δεν έχει Arctic Silver το PC μου, εγώ δεν κάθομαι καν στο PC. Δηλαδή, αρνούμε να κάτσω να δουλέψω στο PC, ρε μα. Έχουμε βάλει τον CPU. Έχουμε βάλει την βάση της υδρόψυξης, η οποία, θέλω να τούμπανη. Δείτε, είναι αυτό εδώ το πράγμα, την οποία την έχουμε... Ψιλοετοιμάσει κιόλας. Έτοιμη κιόλας για να τη στείλουμε. Μ' αρέσει που έχει πάρα πολύ μεγάλο pump εδώ το οποίο πέρα. Έχει και τρελά κόλπα αυτό το pump, θα στα δείξω μόλις ανάψει το PC. Όπα. Και μου αρέσει που δεν είναι ακραία μεγάλο το ψυγείο, αλλά δεν το λες και πολύ λεπτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι μια ικανοποιητικότατη λύση για να ψήξει σωστά έναν CPU ο οποίος θα φάει ξύλο. Δεν θα φάει ξύλο με overclocking, δεν θα γίνει κάτι πολύ ακραίο. Εντάξει, λίγο θα το πειράξω. Αλλά όχι τώρα να αρχίσουμε να βάζουμε άζωτο εδώ πέρα για να κατεβάσουμε θερμοκρασίες.
Δεν είπαμε τέτοια πράγματα. Να δείξουμε λίγο και την κάρτα. Και γιατί μετά, έχω μια καλή υποψία ότι η κάρτα είναι αρκετά μεγαλύτερη από τη motherboard. Που σημαίνει ότι φτάσαμε στην εποχή που κουμπώνουμε motherboard πάνω σε κάρτες γραφικών και όχι το αντίστροφο. Άμα το πας από άψη όγκου, σίγουρα. Είμαι σίγουρος ότι τώρα αυτό θα συμβεί. Trust me, I'm an engineer. Έχω δει μια 4090 από κοντά. Δεν έχει διαφορές με τη 4080 εμφανισιακά. Οπότε αυτό που θα δείτε είναι εξίσου ακραίο. Θέλω να το αφήσω στο Θέμη να το διαχειριστεί. Παρακαλώ, Θέμη. Θα την παρουσιάσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ είναι. Εδώ είναι η κάρτα. Τι κάνεις, ρε. Τι κάνεις, ρε. Είναι όντως. Δεν γίνεται αυτό που κάνετε, ρε. Είναι ένα τούβλο. Μητρική και κάρτα γραφικών. Έχουμε ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει. Τι κάνετε, βρε. Μητρική πάνω στην κάρτα. Λοιπόν. Αυτό τώρα θα έρθει και θα κουμποθεί εδώ υπό άλλες συνθήκες. Δεν το κάνω κλακ γιατί θα το ξαναβγάλουμε. Αλλά θα είναι έτσι. Τέλος. Για όνομα του Θεού. Μέσα έχει και κάτι μεταλλικά, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Δεν κάνω λάθος. Brackets για να τα κρατάει. Ναι, έχει το και τέτοιο okay, για να την κρατάει. Ωραία. Γιατί σου λέει. Ωραία, οπότε, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Επειδή η διαδικασία είναι επίπονη, δύσκολη, βαρετή, αφήστε μας. Εσείς δεν θα περιμένετε καθόλου. Θα περιμένουμε εμείς. Αφήστε μας λίγη ώρα να τα περάσουμε όλα αυτά μέσα στο κουτί και επανερχόμεθα έτοιμοι, δρυμύτεροι, απολαυστικότεροι, δυνατότεροι. Τσέκαρε πώς θα γίνει το PC. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει τώρα. Έχουμε ολοκληρώσει το PC Build. Το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ το κουτί. Και τι εννοώ, θα συμφωνήσω. Τι εννοώ. Εννοώ ότι είναι ένα κουτί το οποίο, εγώ ξέρετε, με αυτά τα υπερβολικά aggressive σχήματα, λίγο φοβάμαι. Γιατί ξέρεις, έχουν πιο πολύ εφέ και λιγότερο ουσία. Το συγκεκριμένο είναι πολύ ευρύχωρο, παρόλο που η κάρτα είναι το μεγαλύτερο hardware προϊόν που μπορεί να βρει κάποιος εκεί έξω, ξέρω εγώ, εντός και εκτός εισαγωγικών. Το κουτί είναι πολύ ευρύχωρο, είναι πολύ άνετο. Δεν συναντήσαμε κάποιο τέτοιο θέμα να δυσκολευτούμε με καλώδια, με ιστορίες κτλ. Οπότε στο κομμάτι κουτί είμαι πολύ ικανοποιημένος και λίγο καλή μόνωση έχει, δεν ακούγεται. Εμείς βάλαμε στον SSD κάναμε ένα τυπικό format, βάλαμε ένα Windows 11 συστηματάκι, κατεβάσαμε και δύο παιχνίδια και μάλιστα δύο παιχνίδια τα οποία δεν τα κατεβάσαμε τυχαία. Είναι και τα δύο. Ναι, κατεβάσαμε ένα ολοκένουργιο PC game το οποίο το παίζετε όλοι όσοι έχετε PC και έχει απασχολήσει πολύ την PC gaming κοινότητα, γιατί ξέρεις, είναι next gen, έχει πολύ καλά γραφικά, είναι ένα προηγμένο, ρε παιδί μου, εντός αγωγικών παιχνίδι. Και φυσικά έχουμε και το Cyberpunk, το οποίο πριν λίγες ημέρες, επιτέλους, δόξα τον Πανάγαθο, πήρε το DLSS 3 update του. Όντας 4080, δεν μπορείς να... Θέλω να δω νουμεράκια, θέλω να δω πάνω στη γωνία αυτό, οπότε, τα νούμερα. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι ξεκινάω με Cyberpunk 2077. Θέλω να βάλω, ξαναλέω, να δω πώς παίζει. Λίγο να χαμηλώσουμε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λίγο το computer, ευχαριστώ. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, άλλωστε. Αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Θέλω να δω τι γίνεται με το DLSS 3 στη 4080. Τώρα η 4080 η συγκεκριμένη, εκτός ότι έχει πολύ καλή ψήξη και είναι δουλεμένη από την Gigabyte, η συγκεκριμένη δεν έχει προβλήματα που συνήθως είχαν συναντηθεί στη 4090 και τι κάνεις λοιπόν, τώρα, μην με αγχώνεις. Λοιπόν, 4K ανάλυση δείχνεις, ναι, και okay. Γραφικά είναι όσο πιο τερματισμένα γίνεται τα πάντα όλα. Ωραία. Και να το πατήσω. Θα πατήσουμε run benchmark ή θα δούμε...
Εγώ θα έλεγα να βάλουμε ένα benchmarkάκι, να δούμε λίγο πώς τρέχει, να μας πάει μόνο το τέτοιο, αλλά μπορούμε και να παίξουμε ό,τι θέλεις. Άντε βάλε λίγο ένα benchmark. Θα σκάσω. Για να δούμε, DDR5, επεξεργαστής καινούριος. DDR5, επεξεργαστής 13900K, τρέχει σε πάρα πολύ γρήγορα SSD. Έχει τη 4080, η οποία, αυτό ξεκίνησα να λέω πριν και με διέκοψε τη ροή του λόγου ο φίλτατος εδώ δίπλα μου, η οποία έχει επιδόσεις καλύτερες και από την 3090 Ti. Άλλο κτίνος του παρελθόντος. Πόσο μάλλον επιδόσεις, δες τώρα ας πούμε έτσι, δηλαδή 4K παιχνίδι. Με ray tracing την καρισμένα στο Psycho και τα λοιπά, 140-135 FPS. Εντάξει, αυτά είναι δεν πολλά, γίνονται. Είναι πολλά. Αυτά δεν γίνονται. Είναι πολλά. Ναι, δεν γίνονται. Εγώ έχω πει ότι το DLSS είναι ένα cheat στη ζωή, το DLSS 3, τρελό cheat στη ζωή, έχει και frame generation on, εδώ δες, 150 FPS πιάνει έξω. Τι να κάνει, σπαθιά να καταπιεί το μηχάνημα. Και άκου το. Είναι όντως πολύ ήσυχο, ήθελα και εγώ να το πω τώρα. Ήσυχο. Ήσυχο. Είμαι άρρωστα χαϊπαρισμένος. Περιμένω πολλά PC games φέτος. Καταρχάς θα παίξω στο PC Stalker 2. Average FPS 150,98. Εντάξει, ρε, εντάξει, είσαι πολύ δυνατός παίκτης, ρε φίλε. Έκανες πολύ δυνατό PC build. Πάμε να δούμε και το Harry Potter ή αλλιώς Hogwarts Legacy, να το λέμε και σωστά. Έχουμε βάλει Hogwarts Legacy, το οποίο και αυτό υποστηρίζει. Και το νούμερο που βλέπω είναι top. Είναι σοκ. 130. 120 με 130 FPS. Όλα τερματισμένα, με ray tracing. Κάτσε να τα δείξουμε για να είμαστε και τυπικοί. Όλα ultra ray tracing και τα λοιπά. Και εδώ DLSS ανοιχτό, στο ultra performance φυσικά, uncapped frame rate και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, άντε για να κάνω το χατήρι σε κάποιους που δεν γουστάρουν το motion blur, το κλείνουμε. Είναι κρίσταλ αυτό που βλέπουμε, οπότε κυριολεκτικά δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να παίξεις σε λιγότερο. Και αυτό φαντάζομαι είχε και τη φήμη ότι είναι και αρκετά βαρύ παιχνίδι. Ναι, εντάξει, πήρε και κατά πτήση. Εντάξει, δεν μασάει τίποτα. Το PC του Σάκη. Τι PC σου έχω φτιάξει, θα μάλλον. Τώρα έχει. Cool down. Ναι. Τι του έκανε! Τι του έκανε! Το λιάντσε. Τι το έκανε? Το λιάντσε. Δεν ακούγεται καθόλου. Είναι σούπερ όμορφο. Καθόλου. Φίλε να το χαίρεσαι μόνο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπαίνω πολύ σε ένα mood. Έχω Gigabyte ολόκληρο PC. Ναι, είναι τέρμα OCD friendly. Λείπει το PSU το Gigabyte, αλλά πιστεύω ότι γι' αυτό κάποια στιγμή, αγαπημένοι Gigabyte, θα το φορεντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Gigabyte. Από αυτό το PC να ξέρετε ότι θα δείτε πολύ, πολύ υλικό. Πολύ render. Πολύ render και πολύ υλικό. Θα γίνει δουλειά. Και ενδεχομένως, να ξεκινήσει κάτι σαν προτζεκτάκι πάνω σε αυτό το PC. Πράγματα που φτιάχνω, έστω, αν όχι σε βίντεο στο YouTube, αλλά έστω στα social media να μοιράζομαι, ρε παιδί μου, αν προσθέσω κάτι, αν βάλω κάτι, ξέρεις. Γιατί αρχίζει και μπαίνει ξανά μέσα μου αυτή η καγκουριά. Με τέτοιο κουτί, ρε φίλε, πώς να μην μπει η καγκουριά. Τέτοιο hardware, ναι, αρχίζει και μπαίνει αρκετά η καγκουριά του gamer και δεν μπορώ να το αποφύγω. Αυτά, θα σας έχω link για όλα τα προϊόντα που σας έδειξα σήμερα μαζί με το φίλο μου το Θέμη. Ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ, που μας βοήθησες πάρα πολύ για το στήσιμο. Τι είναι αυτά, ρε! Να είσαι καλά, φιλαράκι. Η ευχαρίστηση ήταν όλη δική μου. Ναι, το ξέρω. Είδες και ωραίο. Είδες ωραίο hardware στα χεράκια σου, ε. Είδες. Λοιπόν, η 4080, εντάξει, είναι κτηνάδι. Πιστεύω έχει πολύ μέλλον το PC αυτό μπροστά του. Πόσο μάλλον με όλα τα παιχνίδια αυτά που έρχονται στο PC. Λοιπόν, αυτά. Αφήστε μας τώρα να αρχίσω τα κλειφέντο.